Και είναι και πολύ κοντά στην ταυτοποίηση και του δεύτερου. Ήταν λοιπόν προετοιμασμένοι για όλα, λένε οι αστυνομικοί, ακόμα και για μια συμπλοκή αιματηρή με τους αστυνομικούς, και αυτό με βάση το βαρύ οπλισμό που είχαν. Όμως φαίνεται να μην είχαν προετοιμάσει πάρα πολύ καλά τη ληστεία, να κρύψουν δηλαδή τα χαρακτηριστικά τους. Και αυτό γιατί το τατουάζ που είχε ο ένας, καθώς θα πεις και το γεγονός ότι μπήκαν με γυμνά χέρια μέσα, αφήνοντας λοιπόν DNA και αποτυπώματα, αποκάλυψε στην ουσία την ταυτότητά τους. Και οι αρχές βρέθηκαν μπροστά σε δύο άτομα τα οποία τους έχουν απασχολήσει στο παρελθόν. Ο ένας είναι ένας ποινικός, ο οποίος όμως έχει σχέσεις με τον αντιεξουσιαστικό χώρο, καθώς στο παρελθόν συνομιλούσε με την ηγετική ομάδα της Συνωμοσίας Ποινών της Φωτιάς όταν ήταν στη φυλακή. Ενώ και ο ίδιος είναι δραπέτης, είχε συλληφθεί για ανθρωποκτονία, για απόπειρα ανθρωποκτονίας αστυνομικού μετά από ληστεία στη Θεσσαλονίκη, και δραπέτευσε, ήταν στις φυλακές Λάρισας, δεν επέστρεψε ποτέ μετά την άδεια που είχε πάρει τέλος Ιουλίου, ακριβώς. Και ο δεύτερος είναι ένας πολύ γνωστός ποινικός, ο οποίος έχει απασχολήσει τις αρχές για ληστείες. Να σας πω τώρα ότι οι αστυνομικοί ψάχνουν να βρουν τον τρόπο με τον οποίο διέφυγαν από την οδό Μητροπόλεως, δεν τον έχουν ανακαλύψει ακόμα, ενώ δεν αποκλούν το ενδεχόμενο το κρυσφύγετό τους να είναι κάπου στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ίσως την καλύτερα φυλασσόμενη από αστυνομία περιοχή της Αθήνας, έτσι, απέναντι από τη Βουλή. Κοντά στα γραφεία τα πολιτικά των βουλευτών, δίπλα σε τράπεζες και μεγάλες εταιρείες. Και με θεωρητικά πολύ ισχυρή παρουσία της αστυνομίας. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, Μίνα.